Και τώρα το λόγο έχει ο Λάζος Βαγγέλης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Πάτρας και της Επιτροπής Πυροπλήκτων της τοπικής κοινότητας Σουλίου. Καλησπέρα σας, φίλοι και φίλες. Τον περασμένο Ιούλη, στην κοινότητα Σουλίου, στην Πάτρα, είχαμε πυρκαγιές. Από την πρώτη στιγμή, πέσαμε τα μούτρα να σβηστεί φωτιά και να μην περάσει στον αστικό ιστό της Πάτρας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, θέλω να σας τονίσω πως υπήρχε το κάλεσμα του ΚΚΕ για επαγρύπνηση, ετοιμότητα μπροστά στο κίνδυνο πυρκαγιών. Έτσι, είχαμε τα μάτια μας ανοιχτά και σώσαμε την κατάσταση. Από εκείνη τη μέρα, εμείς οι κάτοικοι της περιοχής συγκροτήσαμε Επιτροπή Πυροπλήκτων. Διεκδικήσαμε μέτρα στήριξης και αποζημίωσης 100% για όλους τους πυρόπληκτους. Καταστράφηκαν σπίτια, ελαιόδεντρα και ζώα. Η μόνη στήριξη που υπήρχε ήταν μόνο η οικονομική στήριξη του Δήμου Πατρέων, τα 600 ευρώ, αλλά και της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, αλλά και ολόκληρου του κόμματος, που έθεσε το ζήτημα στη Βουλή. Όμως, θέλω να πω και ένα ακόμα σημαντικό πράγμα. Μέσα στις υπερκαγιές έγινε πράξη το σύνθημα του ΚΚΕ «Ο λαός θα σώσει το λαό». Απευθυνόμενο σε εσάς, μόνο το ΚΚΕ έχει ολόκληρη πρόταση για αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία. Με αυτά τα συνθήματα διεδηλώσαμε και στο Σύνταγμα στις 6 Νοέμβρη με τους πυρόπληκτους όλης της Ελλάδος. Σήμερα χρειάζεται συντονισμένος αγώνας πάλι με προοπτική για καλύτερη κοινωνία. Το κάλεσμα του ΚΚΕ για αγωνιστική συμβόρευση βρίσκει εμάς τους εργάτες απόλυτους σύμφωνους. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να μεταδώσουμε το αγωνιστικό μήνυμα του ΚΚΕ στους συναδέλφους μας και σε περισσότερο κόσμο, γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική ελπίδα και προοπτική. Γεια σας και καλούς αγώνες.